να τους ανέβρουμε τους αγνωμένους μας. Βάζει τα κορνιά των συζύγων και των πατέρων και παιδιών μας είναι κατάδικος μας. Τούτη η γη της λεμονιάς και της ελιάς, του πέφτου και του κυπαρισσού είναι δική μας, ταυτισμένη με τη βασανισμένη ζωή μας. Στη μνήμη των αγαπημένων μας, που τόσο άδικα χάθηκαν από τις σφαίρες των δολοφόνων του πραξικοπήματος και από τη φρικτή σφαγή των βαρβάρων εισβολέων, υποσχόμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την ανεξαρτησία του τόπου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι 24 ώρες αγγίζουν απόψε το ευαίσθητο θέμα της διακρύβωσης της τύχης των αγνοωμένων μας. Ένα θέμα το οποίο τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε στασιμότητα λόγω της άρνησης της Τουρκίας να δώσει στοιχεία για τις τύχες αυτών των ανθρώπων. Την ίδια ώρα για 46 χρόνια τώρα, πολλοί άνθρωποι εκεί έξω περιμένουν να μάθουν για τους δικούς τους ανθρώπους. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η κυρία Μυροφόρα. Βρισκόμαστε στον συνοικισμό Άγιος Ελευθέριος Ταλατσά για να συναντήσουμε την κυρία Μυροφόρα, η οποία το 1974 κατά την βάρβαρη τουρκική εισβολή έχασε τα ίχνη του πεντάχρονου τότε γιού της Χριστάκη καθώς και του συζύγου της Γιώργου. Είχε απασχολήσει την επικαιρότητα και στο παρελθόν όταν ένας Τούρκος εμφανίστηκε από το πουθενά ισχυριζόμενος ότι ήταν ο γιος της. Καλημέρα, κυρία Μυροφόρα μου. Καλημέρα, για να καλωσορίσετε. Τι γάμνεις. Να είστε καλά, δόξα σε ο Θεός. Περάστε μέσα. Ευχαριστώ. Κυρία Μυροφόρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσουμε. Σας ομολογώ ότι είχα ξαναέρθει σε αυτόν το σπίτι πριν από πολλά χρόνια, όταν η ιστορία σας ξαναήρθε στα φώτα της δημοσιότητας. Θέλω να μου πείτε καταρχήν η ζωή σήμερα πώς σας βρίσκει, τι κάνετε. Περνούμε για μου, δόξα σε ο Θεός. Και με τις γειτόνισσες να κουρίν μέρα με τον καφέ, μποζί, ποδά, πάμε, περνούμε την ώρα μας. Αλλά νύχτα μπορώ να πέσω εγώ, ταινία ούλα, ταινία. Και ο άντρας μου και το μωρό μου που επίαμε που ήρθαμε στη Βόνη, όλα το καθενυχτικό, το καθενυχτικό, δεν φεύγουμε πάνω μου. Τόσα χρόνια μετά. Τόσα χρόνια και δεν φεύγουμε. Τούτο γίνεται κάθε νύχτα. Το καθενυχτικό. Έπεσα μέσα στο κρεβάτι να έρθει η ταινία. Και ο άντρας μου και το μωρό μου και η Άννα μου, είχα και κορουανάλι που το τυφλόν επίεντζε τσίνη. Κάθε νύχτα είναι η ταινία τούτη. Επειδή έχει και μωρά παιδιά που ίσως να μην ξέρουν την ιστορία σας, θέλω να την πιάμε έτσι που την αρχή και να θυμηθούμε την περίοδο της εισβολής που ήσασταν. Εμείς είμαστε στο Παλέκηθρο και μου. Είμαι νιοχωρίτης, αλλά παντρεύτηκα και πια στο Παλέκηθρο. Ζήσαμε με τον άντρα μου 18-20 χρόνια μαζί. Έκαναμε 6 μωρά, 4 κορούες και 2 γιούες. Περνούσαμε μια ζωή βασιλική. Ο άντρας μου έτσι καλό μου λάζει να δεν μπορώ να σου πω, μακάρι να σε σκοπε στο χωρκό. Τις καλοσύνες του, τις αγάπες που με είσαι. Όπως είμαστε χαρτωμένοι με το μάνα μου, με το χαρόσε μου, με το αγάπη μου, επαντρεύτηκα, έκανα τόσα μωρά και το ίδιο. Ένα σταμάτησε, τίποτε. Μια ημέρα σαν είμαστε καλά καλούλικα και είμαστε στο σπίτι μας, ήρθαμε με 6 στρατιώτες που το περβόλην, εδώ κανένας σώμας. Λαλούν του Γιώργου, είμαστε μωρά από την Κυθρέα, λαλή του και πιαστήκαν όλα και φύγαμε και στάμε κοντά σας.
Τώρα, δηλαδή, το που ζάνε σε ένα άστο συνειδούσι, δηλαδή, το γιώσκο είναι να μπορεί να κάνουμε. Αν ανέστου, δηλαδή, του τούτοι άτιμοι, όχι μόνο με τις κορούες σου, δηλαδή, του έρθει να σου πιάνε, να σου πιάνε και τη γενέκα σου. Δηλαδή, το είναι να μπορεί να κάνουμε. Να τις φυλάξουμε, δηλαδή, του που έρθεις κανένα σέντε, τίποτε να τις χώσουμε. Τις δυο σπίτια ποιος ήταν το σπίτι του Λευτέρη, εν και κουμπάρος μας και προγράμμισα με τον άντρα μου. Τις κορούες, τις μυάλες, εχώσαμε τις πάνω, και την Γάλλην και την Ειρήνη. Όχι, την Γάλλην και την Νίκη. Η Ειρήνη, η Γιάννα ήταν οι μητσές, εμείναν τίνες. Αλλά γύρισε η μέρα, ήσταν οι Τούρκοι. Και παίξε σε παιδιές, παίξε σε παιδιές, εγεμόσαν τον κόσμο. Εγώ έπτα τα μωρά μου, τα μητσά, τη Γιάννα, το Χριστάκι, και στην αδερφή μου που τον νιώχω έρχον η Παντελίτσα με τα παιδιά της και με τις κουνιάδες της. Και μπήκαμε, είχαμε ένα σπίτι και με το σιτάρι. Υιορκήσαμε πολλά την τον χρόνο. Έπτα τα μωρά μου και κάτσαμε στο σιτάρι. Ήταν η Αγγέλα της Παντελίτσας, η Άννα, η Ειρηνούλα, και ο Χριστάκης μου. Ήρθαν οι Τούρκοι, μες στον Ηλιακό, δηλαδή ο Γιώργος. Και σύρασαν και μια σιμπιθιά, γιατί είχε έναν ανιψιόν ο Κυριάκος που ήταν άρρωστος και μαζί ήταν έτσι, μας έπαιζε μας στην Καρκολού. Πήγαν να τον κουσπίσουν, να τον ευκάλουν, να φύγει, δεν ευκένει. Έσυραν τη σιμπιθιά, ένας τσαμέ, ύστερα, δηλαδή ο Γιώργος εύκα παρά να ρωτούμε. Ευκήκα, τέλος πάντων, γυρέψαμε πως να τους παίξουν, να στήσουν τα όπλα πάνω τους, κράτηνε 100 λίρες πως είχε να φύγουμε ο Ιόρκος, εδώ και τους θες. Γονατίστε ο μπρος του, δηλαδή το μωρό μου, γονατίστε και λένε τους τον Αλλάχ, ο Αλλάχ. Είπα στην ευκάτε ούλοι έξω, ευκήκα, είστε για μένα ο Ιόρκος με ένα στρατιώτη και ευκάλε με. Δηλαδή μου έλα να πάμε, δηλαδή μου να βγούμε. Φγαίνουμε για μέσα έξω όλους, εστίσαμε να μας παίξουν. Δεν μας έπαιξα. Φύγαμε σε μια ραμάση στο σχολείο. Στο σχολείο έπιαν όλους τους νέους που νομίζαν πως ήταν στρατιώτες, αν και ρωκάμε τους ρούχας, αλλάξαν και χωρίσαν άλλα, καταλαβούνταν οι μητσοί στρατιώτες. Έπιασαν τους όλους, έπιραν τους άλλους ποζί, άλλους ποδά, ως και στα δανά, έπιραν τους και φέραν τους. Σε μένα ο άντρας μου που με στρατιώτες ήταν με τίποτε, ύστερα από δυο μέρες, το Σάββατο, σηκωστήκαν οι γέροι το Σάββατο μου το πρωί να πάνε να γαλεύσουν το κουμπάι, να πάει ο Γιώργος μετά του. Αντί τους μαγιώ, δεν ξέρω, δεν γαλεύκω. Εμείς είχαμε μια κατσελούν, ένα Λοΐζος ο γιος μου που την γαλεύκε. Πήλε μου να μας κραεί στα χτινά. Πίασε. Το μωρό το μητσίνο Χριστάκης να πάω στο γιο με τον παπά μου. Η ζωή του, η ψυχή του ήταν ο παπάς του. Πάς στο ποδήλατο, μέσα στα χωράφια, μέσα στις ελιές, όπου επιένα μαζί του. Λαλό τους γιο πήρατε Γιώργο, πως μπορεί να πάτε. Είμαι και μια του σκούπων ευχή. Πολλά καλύτερα παράδαμε, λαλό του. Περίκοπα, αν δείτε σε κάτι, λαλό του, μένετε με την Τουρκού, δεν έχει πρόβλημα. Ευχή ανεπία. Δεν έπερασε μισή ώρα. Ήρθαν οι σεπαιδιές, παίξε στη Στυλού. Άμα τζάγουσατε εσείς την γειτόνισσα μου, ρε σε σύρα, έπιατε σε ώρες γειτόνισσες μου, γίνες και τα μωρά, και πια δίπλα, πόντου μου, λάζε, μπήκαμε μουκά στους δρογούς, σε χωστήκαμε. Ακούσαμε μπασπατήσεις. Ποιος εκεί άρεσκε την ώρα να φύγει να πω σε πάση να δει. Συν την ώρα να γιώνομαι πως σταμάτησε η καρδία μου. Τόσο πολλά εφοήθηκα. Δεν φτάσαν να μπουν τις πόρτας έσω. Μπαίνουν που τον ηλιακό μπορεί. Και εγώ πελοκοπελούθηκα με στρατιώτες με τίποτε. Παίξαν τους. Ο Ηλίας εφαντιδάμε, εν είπε μανά. Ο Πετρής εφαντιν μπα στο Μερίν, έσδισε. Το μωρό επίσης βούρισε μες στην κουζίνα και μπει μου κάτω από το τραπέζι, είχαμε τετράγωνο τραπέζι έτσι που έτρωαμε και η μαντιλιά ήταν έτσι, μύτη σαν γίνη και χώστην το μωρό μου κάτω. Και τούτοι άμα και παίξαν τους γέρους,
Είδαν το μωρό πως ήταν, να μην ζεσίραν του μια σιπεθιά. Επέξαν το μωρό. Εφάν τη δάμη, 4-5 δάχτυλα και ο πάνω που το γόνατο. Σύραν του την μωρό τη σιπεθιά. Έρχεται ο Γιώργος, μπαίνει έσω, δεν βρίσκει κανένα. Πάει στη γειτόνισσα μου και στη Χρυσταλλού, δεν είμαι, πάει στη Χατζηβαστού, δεν είμαι. Έκοψε τον ούστο στο τζίβρε μας, που κάτω από νεροβή. Λαλή μου, έλα, λαλή μου, να πάεις, επέξαν και τους γέρους, επέξαν και το μωρό. Εσύ είσαι γενέκα, λαλή μου, με φουασές σου κάνουν τίποτε. Να πιάσεις το μωρό, λαλή μου, να το σε πάρουν στο νοσοκομείο της χώρας να το γιάνουμε. Έπιαζε ο Ανατούρον και σέβασα το μωρό και πήγα. Δεν που σου λάλε ο Χριστάκη την ώρα που τον τραυμάτισε. Τίποτε μου είπε το μωρό, τίποτε μου λάλε. Άμα και πήγαμε πάνω από το σχολείο, έθελε νερό. Νερό, μάμα μου, νερό. Εδώ έκαμε του. Αντί νερό είχε κοτσάκαρι μου σε λεμονάδα, σύγραμε και μια στάξη λεμονάδα μέσα. Όχι λεμονάδα, λαλή μου, ο νερό σε. Άμα και πήγαμε στο σχολείο, είστε ο αξιωματικός, ο μυαλός έτσι ψηλός, δυνάμενος. Λαλό του εγώ, που το μωρό μου, λαλό του, τι θέλετε, 5 χρονών μωρό, λαλό του. Δεν κλείσετε πάνω να δείτε πως έχει Θεό και παίξετε το μωρό μου. Αν ήταν αξιωματικός και της Τουρκίας, έκλε. Λίγο ώρα, λαλή τους άλλους, ελάτε, βάστε τη γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητο να εμπάρετε στο γιατρό. Και εφώναξαν και μιας άλλης να έρθει μαζί μου, να μην πάω τελειά μόνο μου. Μια αντρουλού που το τραχώνει, και ήρθαν και εσύνη και πήραν μας. Σαν μας επέρνα, στο νιό χορκό, είσαι σπίτι να με, και είσαι και ένα γιατρό, νομίζω ήταν Εγγλέζος, αφού τα ξαθώς και μιλάν και Εγγλέζικα. Εβάλαμε τον μωρό να με και έραψαν του κάτι ραφές, του μωρού, καμιά δεκαρκά. Εμέν, έβαλε με τσέπιες αζάμε, είπα σε έναν καναπούι και σέπασε με σε μια μπατανία. Είδα όμως που του το εκαλαμώσαν το πόουι του μωρού με τα σανίθια και να με βάλουν να το πάρουμε σε άλλο γιατρό. Λάλλον τους έγιω, έναν ποδά είσαι φέρε. Ποδά είναι σε φερέ, ποδά να πάμε. Σε φερέ ποδά. Λευκοσία ποδά έλαλουν τους. Πάλε παίρναν με ποζί. Ήσαν και κοπέλτο κοπελούθκια, στρατελούθκια, μητσά. Γυρέψαν και είναι κάτι να κάνω. Ήσαν η φούστα μου γέμα από το μωρό και λαλό τους εγώ, λαλό τους τσοκ πολύ. Ήμουν και με την περίοδο μου γέμα, αλλά και από το φόμου και από ούλα, αναήρεκτηκα και την ημέρα. Ως τη μισή τη στράτα να παρακάλουν να γιάνει το μωρό μου, να ζήσει το μωρό μου. Που τη μισή τη στράτα να τσί ελάλουν, Απόστολε Μαντρέα μου και γλίτως με. Απόστολε Μαντρέα μου και γλίτως με, που τα σέρκα τους. Εποδοήγην τους όσο φέρεις. Λίγο ρε λαλή τους, κάτσετε τα επούσα στις διάσεις το κόσμο μια που πάνω. Με φάσε κυρία λαλή μου, έστω κάνουν τίποτε. Επήρα θάρρος, απαντήκε μου έτσι. Επήρα μας. Σταματά το αυτοκίνητο να κατεβώ να από το χαμάλι κοντά αυτοκίνητο να πάρω το μωρό, ήρθε ένα πλάσμα του Θεού έτσι σαν εσένα το κορμί του και πιάνει το μωρό που ήταν αγκάλια μου. Με φάσε, λάδε μου, με φάσε. Και πήραμε το στο γιατρό. Μια αίθουσα στη σύνδεση μέσα ήταν που ήταν, δεν ξέρω, κάμαν την προσωρινό και σαν ήταν τους στρατιώτες τους. Πρέπει να τα στρατόπεδον γίνω. Τα περιοχή ήταν τούτο. Στο δίκο μου. Στο δίκο μου. Είχε στρατιώτες, αυτοκίνητα, στρατιώτες, στρατιώτες έτσι. Ξέρασε τον γιατρό στο μωρό, λαλή, με έγκλες κυρία, λαλή, και ένα μήνα να γιάνει το μωρό σου, για σου το φέρουμε. Γονάτισα και εγώ έτσι χαμή, γονάτισα χαμή και λαλό τους, να γιάνει το μωρό μου, θέλω να γιάνει το μωρό μου, θα σου ξέρω σε μια σκάμη, να γιάνει μονιχά, να γιάνει μονιχά. Λαλή, τη γουίνα που κάνει, σταυρών της κάνει. Είχε ένα δικό μας
αστυνομικό και τουρκοκύπριο και ξέρουν τα ελληνικά και λαλεί τους σταυρώνες κάνουν. Πιάνουμε που τζαμε, με έγκρες κυρία λαλεί μου και να μην αναγιάνει το μωρό σου και να σου το φέρουμε. Παίρνουμε άλλον τόπο. Παίρνουμε μια αίθουσα σαν τούτην έτσι τζαμε ομπρός. Βάλαν το μωρό και πέφτε. Και ποιότι καρκολούε στρατιωτικές, στρατιωτικές γεμάτων με τις σπαθανίες και έτσι ο τρεις δικούς τους πληγωμένοι με μούτσες, με αμάτια, αν εντελούς και έκλαισε τους πούτους αιώρες. Βάλουμε το μωρό, ζάμε πέφτει, σαν έπεφτε το μωρό, και ήταν καλά καλούν λίγα, έπτυαν το κλάμα. Να μπούσεις μάνα μου, να μπούσεις Χριστάκη μου, λαλό του. Γιατί έκλαιες. Θέλω τον παπά μου, λαλή μου, θέλω τη Γιάννα μου, θέλω τη Μαρία μου. Έφερα μου φάτσι να φάω. Λαλή μου να φάει στο φαϊσούλο, μάμα μου. Λαλή του ασου λόγω σε σένα. Όχι, λαλή μου, εγώ νερό θέλω. Θέλω κάτω νερό. Δεν έπρεπε να το έδιω. Εδώ κάτω νερό. Άμα θέλω κάτω το νερό του μωρού. Σωρώ το σερούιν του διαματωμένο. Ήταν η νοσοκόμα ζαμε, κερ, 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 λαλό της είστε. Τσόκ, λαλό της, πολύ. Σηκώνει το σεντόνιν η κοπελού απάνω, ήταν αδυσολογέματο. Δια μια σε φώναξε τους γιατρούς είστα, εγώ αν ήταν τσίδα το γέμα που πας στο μωρό, έπεσα του μάκρου και του πλάτου. Ένε φυρτικά, αλλά δεν είχα πόθηκια να σταθώ να στέκουμε, ένε μπορεί, έπεσα τσιχαμε. Ύστερα λαλό, ψηλά να κομπάνω τα μάτια σου να δούμε έναν που γίνεται. Ανοίγω τα μάτια μου ψηλό πάνω, θωρώ ένα γιατρό, μπει του το οξυγόνο στη μούτη και ο άλλος ετήλιε το ούιν του με τη γάζα. Εσάσαν το μωρό. Σάζουμε, πιάνουμε με ένα σέρκα πόθηκα, παίρνουμε σε μια αίθουσα, ήταν έτσι να κοδίπλα, αλλά με έπεσα. Εν και φτάσα να πέσω να περάσουν 5 λεπτά. Εφέραν τη γανούλα του Λιασί, μια άλλη χωρκανή μας, που σκοτώσαν 20-22 άτομα στο τκιόν τους που πιάσει, τους πουρί. Τη μάνα της, τις αρφάες της, τη γιαγιά, τον παππούν, το τκιόν, το τκιά, ούλα 22 άτομα. Εγνωστή τους η ιστορία, ναι. Γεμάτον το κορμί της σούλων, της σειρά γυμνή κοκορούα, γεμάτον το κορμί της όπως είναι το κόσσινο, όπως οι τρύπες, τρύπες, έτσι ήταν η ράση της γεμάτη. Αλλά λαλή τους, εμένα να με πάρετε στην Αγγλία να ζήσω. Λαλό είναι την ώρα να γιώ που μέσα μου. Θεέ μου λαλό, η γυναίκα τούτη έχασε τόσους ανωματούς και το μωρό της και τόσα στη μέσα και θέλει να ζήσει, να πάει. Και εγώ λέω, πού έχω και τα μωρά μου τα άλλα και στον άντρα μου. Να μην ζήσω να πάω και εγώ είναι στα μωρά μου τα άλλα. Εξημέρωσε ο Θεός, είστε ο γιατρός και χαμέ. Ζητούμε του το μωρό, πού είναι το μωρό. Σηκώστηκα τα μεσάνυχτα, εγώ και πήγα του γαλέτα και δεν είχε μωρό τζάμε. Λάλλον του λέω, μωρό μπούντο. Επέσανε και κάμα το έτσι χαμέ. Έπιαμε σε τίνος έτσι που τον νόμο και έφκαλε με έξω και έδειξε μου έτσι, εγώ νόμιζα έδειξε μου το Θεό. Ότι επέθανε και έδειξε μου το Θεό. Έξερα εγώ πως το έπιαμε ηλικόπτερον όλη νύχτα του Θεού και πήραν το εις τα άδανα. Ήρθα με σκοπό ότι το μωρό επέθανε. Βάλουμε μέσα στο αυτοκίνητο και μέσα τη Γιαννούλα του Λιασί να την πάρουμε στο νοσοκομείο το Τούρσικο. Όσο και μήκαμε τζαμέ, βρέχει και ένας γιος του τζάπα τζάπα που το χωρκό μας, κατάλαβε με διαμιάς. Λαλή μου, εσύ είναι σε γενικά του γιος του Λοϊζή. Ναι, είναι άλλος είστε, λαλή μου, δαμέ. Εγκόρη σου, ένας φύς σου, είναι που σου λέτε. Έκανα του την ιστορία του μωρού μου. Λαλή μου, τώρα μωρός σου που είναι. Όσο και εγώ επέσανε. Λαλή μου, σε ζήνω, σε δείξα σου το. Όχι, λαλό του, με δείξαν μου το, με κύαρα να δω το μωρό μου πεθαμένο. Είπα μόνο μήνα να γίνει να μου το φέρω. Και τα καυτερό, λαλό του.
βάλουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Είπαμε μου είσαι σπίτι, να με είσαι και άλλες δικές μας και να μείνω. Λέω τους όχι, για να πάω έξω μου, να κλαίσει ο άντρας μου και τα μωρά μου, πώς με σκοτώσαν και με. Επήραμε. Ήταν πολλά καλά πλάσματα. Ήταν τρεις για τέσσερις. Έτσι καλοσύνη που μου έδειξαν, ούτε φοήθηκα ούτε τίποτε, σαν που ήταν αρφούες μου. Πάμε έτσι στον έτσι κανένα. Πάω στο γυρό μες στον έτσι κανένα. Λέω τους πω μείνετε να με πάρετε, να με πω τσίπουσε τζάλους να μπω, λέω τους, γιατί εφίανε, σκοτώσαν τους ούλους. Σαν επιέναμε, λέω τους, ρεστούμε και από το σχολείο να δούμε αν έχει τσι μέσα πλάσματα. Ρέξαμε. Ήταν όλοι τσι μέσα, λέει μου τσι κρυσταλλούι, γιλώνεσα. Όλη νύχτα έκρινε ο Ιωσκός, ρε, τα μωρά σου, λέει μου, έγανε που πιένε ο μωρόν, λέει να πιένε και γενέκα. Πέψαμε την γενέκα, να σκοτώσαν και τη γενέκα. Πήραμε, ήβραμε, τους εμείναμε. Κάναμε που το Σάββατο που παίξαν το μωρό, μείναμε δυο τρεις ημέρες σε ένα σπίτι του παπά Νικού, την Κοσιμιά, ήρθαν και πήραν μας στη Βόνη. Εβάλαν μας εμάς μες στο σχολείο, εβάλαν τους άντρες μες στην εκκλησία, που την πρώτη νύχτα που μας επήρα, επιάνε τον Γιώργο τέσσερις πέντε άλλους. Πρέπει να μπαίνετε ανώματι. Κι αν τους που την πρώτη νύχτα και φύγαν έξω, εσύ ήταν και καμπόσες σιβετικές, που τους επήραν, που τους εφέραν, ως τώρα δεν ξέρουμε. Εγώ δεν έφευκα από τη Βόνη. Μείνα η τελευταία να φύγω. Ήταν η τελευταία φορά που είδες τον άντρα σου, Τζίνι. Ναι. Πιάσαν το για δουλειές, είπα μου. Σε έχουμε εμείς δικούς σας, σε έχετε εσείς δικούς μας. Δηλαδή, σε να ανταλλάξουσαι. Εγώ επίστεψα, πως να ανταλλάξω. Ήρθαμε που ποτά στις 14 του Νιόβρη. Μείναμε, εμάς ευκάλλατε εμάς. Εμείνετε εγκλωβισμένοι. Εμείναμε εγκλωβισμένοι, ευκάλλαντες ούλες, ούλες ευκάλλαντες εμείς. Εν εφεύκα, ο καρτέρος να στήσει ο άντρας μου σε ένα φύο. Ύστερα που μας είπαν να ανταλλάξουν γίνοι, τελευταίους εφύγαμε και εμείς. Εγώ με τρώαμε έπινα, με νύφκου μου, με χτενίζου μου, με καηλέν είχα. Κλάματα, νύχτα, μέρα κλάματα. Λαλή μου ένας, εσού λαλή μου γιατί κλαίσεις και πάει να φάνε να πτύνει λαλή μου με τους άλλες. Άδε ο άλλες λαλή μου, λαλό του μαζί είναι, δεν ξεχάσαν κανένα λαλό του. Εγώ λαλό του, δεν θυμούμε αν του είπουν χάσατε τον άντρα μου, αλλά είπα του, εγώ λαλό του χάσα το μωρό μου. Πέντε χρονών λαλό του, επληγώσαν το και πέσανε. Επίεν γύρος, έκαμε ένα χρονόρα αν είστε βουρητός. Λαλή μου, έλα λαλή μου να πάμε και θέλεσαι ο αξιωματικός. Επία, λαλή μου γύρος. Κυρία λαλή μου, εσού ίδια η μάνα του μωρού σου λαλή μου. Τούτα μάθηκα σου, ήταν μωρός σου πεθαμένο. Να τους έγινε όχι. Είναι τα είπες. Αφού δεν ήταν για μένα πέφτει, λαλό του. Λαλή μου, μωρός σου είναι πεθανέ, μωρός σου ζει, λαλή μου. Εγώ να τη σας είχα πάλι έτσι είχαμε ζει που Χριστέ μου, σαν είναι αλήθεια που μου λαλεί και ζει το μωρό μου, εν ολόχρησο μπορώ να το κάνω και θα στο φέρω. Άντε πιο. Εν το έγραψα εγώ που μιας άρχισης στον Ερυθρό Σταυρό. Λαλό αφού μωρό δεν έχω, να μπορώ να παράζει το μωρό που λέω τους, να βρουν να μου το έχουν. Ύστερα που μου είπαν τούτοι πως εζωνάνον το μωρό μου και αν δεν έχει τίποτε. Άντε να με πάρετε να το δω, να με πάρετε να το δω. Επίενε τηλεφώνησε, ναι, καμένη, δηλαδή μου τώρα δεν μπορούσε, είναι αύριο δηλαδή μου. Ως γύρισε η μέρα, ένα γιάννη το μωρό και να σου το φέρουμε, ένα γιάννη το μωρό και να σου το φέρουμε. Που τσιν την ημέρα και εδώ ανέμεινε το πως πούμε πει ευχήκαμε ύστερα στους τρεις μήνες ευκάλα μας ευχήκαμε πήγαμε στα Τσαρίρκα, ήταν η κουνιάδα μου και πάνω και πήγα και εγώ ήρθε με τον άντρα της και πήρα μας έρχομαι δυο φορές την εβδομάδα στον Κλειρίδη έτσι έτσι το μωρό τσινα τούτα και σαν είμαστε και στα Τσαρίρκα έγραψε η εφημερίδα την τάδε μέρα να το βγάλουν ο μωρό και να το πιάσεις.
Στις 20 Ιανουαρίου του 1975 και ενώ ο Γλαύκος Κληρίδης κατευθυνόταν για το ξενοδοχείο Λίδρα Πάρα στην Λευκοσία για την καθιερωμένη συνάντηση με τον Ραούφ Ντεκτάς στο πλαίσιο των ενδοκυπριακών συνομιλιών, η κυρία Μυροφόρα στάθηκε μπροστά από το αυτοκίνητο του τότε Προέδρου της Κυπριακής Βουλής και συνομιλητή. Ζήτησε να της επιτρέψουν να πάει στο Λίδρα Πάλας, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό να γίνει. Ανταυτού, ο Κληρίδης πήρε τα στοιχεία που αφορούσαν την υπόθεση του μικρού Χριστάκη και μόλις έφτασε στο Λίδρα Πάλας έθεσε το θέμα στον τουρκοκύπριο ηγέτη. Ο Ντεκτάς, αφού κατατοπίστηκε για το ιστορικό της εχμαλωσίας του εξάχρονου τότε πια αγοριού, φώναξε τον οδηγό του και του έδωσε εντολή να μεταβεί κάπου και αφού ρωτήσει σχετικά να επιστρέψει πίσω με τις πληροφορίες που ζητούσε. Μετά από συνομιλίες που κράτησαν περίπου 2 ώρες, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με κάποια υποεπιτροπή και βγήκαν στο σαλόνι του ξενοδοχείου για ένα ποτό. Την ίδια ώρα έφτανε και ο οδηγός του Ντεκτάς, μεταφέροντας τον τουρκοκύπριο συνομιλητή τις πληροφορίες που ζητούσε σχετικά με την περίπτωση του μικρού Χριστάκη Γεωργίου. Ενώπιον τουλάχιστον 10 ατόμων, ο Ντεκτάς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο μικρός Χριστάκης Γεωργίου ζει. Ζει και βρίσκεται σε νοσοκομείο της Άγκυρας, όπου έχει μεταφερθεί για νοσηλεία λόγω κάποιου προβλήματος που παρουσίασαν τα νεφρά του. Η περίπτωση του Χριστάκη εξελίχθηκε ως εξής. Όταν τότε ο κύριος Κληρίδης, σαν διαπραγματευτής, συναντιόταν με τον κύριο Ντεκτάς στο Λίδρα Πάλα και συζήτηση του πολιτικού θέματος και παράλληλα συναντιόμαστε και εμείς με τουρκική, τουρκοκυπριακή αντιπροσωπεία για τα ανθρωπιστικά θέματα. Ήταν το Commission, το Subcommittee for Humanitarian Issues. Η κυρία Μυροφόρα, την ώρα που ξεκινούσε ο κύριος Κληρίδης για ο Λίδρα Πάλας, πήγε στο γραφείο του κλαίοντας και τον παρακαλούσε, κοίταξε τι θα κάνεις με το παιδί μας. Πράγματι, πηγαίνοντας εκεί και ανακοινώνοντας και τη σύσταση της δικής μας Επιτροπής για τα ανθρωπιστικά θέματα, ο κύριος Κληρίδης βρήκε την ευκαιρία και είπε ότι με την ευκαιρία αυτή και με τις ευχές μας να έχετε κάθε επιτυχία στο έργο σας στα ανθρωπιστικά θέματα, ήθελα να κάνω μια προσωπική παράκληση στον κύριο Ντεκτάς. Έχω την περίπτωση ενός μικρού παιδιού, το οποίο πρέπει κάπου να υπάρχει αυτό το παιδί και θα ήθελα να το δει προσωπικά. Και του έδωσε ένα μικρό σημείο. Μπήκε ο Ντεκτάς και ο κύριος Κληρίδης για διαβουλεύσεις στο ιδιαίτερο δωμάτιο και πήγαμε εμείς αλλού. Μετά από 2,5 περίπου ώρες, στο διάλειμμα, όπως είμαστε εκεί, βγήκε ο κύριος Σκληρίδης με τον κύριο Ντεκτάς και οι δύο λέει έχουν και κάτι ευχάριστο να σας πούμε. Βρήκαμε τον μικρό Χριστάκη, είχε υποτροπή με τα νεφρά του, ήταν πληγωμένο το παιδί ασφαλώς, το ξέρω, ήταν γνωστό αυτό, είχε υποτροπή με τα νεφρά του και βρίσκεται σε νοσοκομείο στην Άγκυρα. Και μάλιστα προχώρησε με τον κύριο Ντεκτάς και λέει: αν θέλει η μητέρα του να πάει να το δει, θα κανονίσω όμως να πάει στην Άγκυρα να το δει. Και είναι αυτό και το μεγάλο παράπονο της κυρίας Μυροφόρας με τον εαυτό της, διότι βεβαίως η κακομοίρα τότε είχε άλλα 3-4 παιδιά μικρά-μικρά. Και λέει: πού θα αφήσω τα παιδιά μου να πάω τώρα στην Τουρκία να το δει. Και δεν πήγε. Εάν πήγαινε, ίσως θα ανηλώνταν το μυστήριο της εξαφάνισης του μικρού Χριστάκη. Το βέβαια έδωσε τις ελπίδες στην κυρία Μυροφόρα και από τότε λέει, αφού είπαν ότι το παιδί μου ήταν ζωντανό, τι έγινε μετά. Και εδώ είναι το μυστήριο. Είπαν, δεν μπόρεσαν να το φέρουν σήμερα και μπόρεσαν να είναι φρούτια του και ξέρω που το έπειρα και ας θέλεις η μαμά του να πάει να το δει να πάει, ας κινέψα μου. Λάλο τους είχα να πάω, λάλο τους. Όχι, λάλη μου, κυρία, λάλη μου, κύριος Κληρίδης. Ώστε να σας φτάσουμε τα χαρτιά σας έντια να πάω, λαλή μου, χελίουμε 2-3 ημέρες. Σε 2-3 ημέρες, λαλή μου, να έρθει το μωρό. Πού να πάεις. Τόσον καιρό, λαλή μου, άντεξες τώρα, αν αντέχεις. Είπες ο Κληρίδης. Είπε μου ο Κληρίδης στον τα λόγια. Τόσον καιρό, άντεξες, λαλή μου, τώρα, αν αντέχεις. Ναι. Ήρθα από εδώ. Φύγαμε ύστερα από το... Που τα τσαδίρκα. Φύγαμε που τα τσαδίρκα από τον καραβλισμό του Λευκαρίτη, φύγαμε. Γιατί μια νύχτα έβρεσε, τζέπεσε, γέμωσε και νερά. Τέλος πάντων, πήγαμε στο Πεντάκομο. Που το Πεντάκομο έρχομαι πάλι 2 φορές την εβδομάδα να μάθω για το μωρό, να μάθω για το μωρό. Δεν ησυχάζα.
Μια ημέρα σαν εμπιεννά, έχασα το λεωφορείο, έρεξε. Έρεξε το λεωφορείο. Έκανα και εγώ έτσι. Τι είναι που ήταν πίσω μου, σταματήσα. Ήταν τρία κοπέλια καλά, έτσι σαν εσάς. Εβάλαμε, εφέραμε και φορούν μαύρα εγώ. Και λαλί μου, γιατί φορείς μαύρα. Αρώτησε με. Ήνταλος και που κασούμαστε και από τούτα ούλα, είπα του την ιστορία νούλη, όπως σας την είπα εσάς τώρα. Λαλί μου, τι είναι ο ένας, κυρία λαλί μου, να σου δώκω έναν τηλέφωνο, λαλί μου, και να πάει, λαλί μου, να πιάσεις το Ραούφ Τεχτάς, τον ίδιο, λαλί μου, να τον πιάσεις. Έδωκα μου το τηλέφωνο, ήρθα και εγώ. Ήσταμε και τα κάτω όμως. Φύγαμε από το πεντάγωμο και ήσταμε τα κάτω. Είχα ένα συμπέσσερο που καθηγητής και δούλευκε μέσα στη φανερωμένη. Τι είπεν τους, να πιένω και εγώ λίγο να κασαρίζω για να φκένω έξω και να μην σκεφτούμε όλη μέρα και να κλαίω από το ταούλα. Επία. Είσαι μια Μαργαρίτα και μέσα, ήξερε τα τουρκικά φαρσί. Αν και έδειξα της το νούμερο, έπιαμε και πήγαμε. Μες στη φανερωμένη, εδώ καμιά στο δασκάλι και τηλεφωνούσαμε. Σε λαλή τους η γυναίκα, κιουνάχτηρ λαλή τους, κιουνάχτηρ. Λυπηθείτε την νούντη γυναίκα λαλή τους και έπαθαν κακά πολλά. Έχασαν τον άντρα της, έχασαν τον μωρό της. Τώρα την άλλη λαλή τους, πώς τους κάπου να πει. Είπαν της, φέρμαστε να μας τα μιλήσει η ίδια. Όπως σας τα είπουν εσάς, είπα τους τα ζεζίνους. Λαλή μου, μα ζήνος όνας έξερε φαρσίντα ελληνικά. Πού καταλάβες πως ήταν Τούρκος. Λαλή μου, κυρία, όπως μας τα είπες εμάς τώρα, λαλή μου, να τα γράψεις και να τα πέψεις, λαλή μου, και να έρθει κοντά μας. Έφιαζε εγώ, λαλό που μέσα μου. Να κάνω εγώ το γράμμα να το πέψω και να πάει. Πιάσε εγώ τίποτα τον κόκο, τον Σεργί, τσίπα του τα. Και έκαμε μου τα, και έγραψε τα και πέψαν το. Ναι. Πάμε ύστερα από καμπόσο νερό να ρωτήσουμε. Λαλή μου, να μπορώ να σου πω κυρία λαλή μου, η μάνα του μωρού λαλή μου που το έπιασε και ανίωσε το, άμα της πει ο Ερυθρός Σταύρος ότι πάει και να το βρει, να το πιάει, να το φέρει, πιάνει το και φεύγει λαλή μου και πιένει άλλον τόπο. Λαλό του και εγώ, πού άλλον το πω, άλλη χώρα λαλή μου. Είναι τέλος να το βρούμε και μου λαλό του καλό. Τι μου λαλή. Ο Θεός μυαλός λαλή μου και αλλό σας και αλλό μας. Άρα εσέναν είπας σου για με ότι μια γυναίκα έπιαν το μωρό και ανίωνε ναι. Το. Έτσι σου είπας. Ναι. Και άμα πάει ο Ερυθρός Σταύρος να το ζητήσει βουρά το μωρό. Φεύκει. Και αν το φεύγει λαλή και πάνε άλλον το πω. Ναι, σε λάλο του είχε, είναι τέλος να το βρούμε καλό μάνα μου, αφού το πιάνει και φεύγει. Λαλή μου και εκείνος, Θεός μυαλός, και αλλό σας, και αλλό μας. Αν το είδε εσείς, για το και εγώ. Ναι, κάτι το οποίο πήρε πίσω ο κύριο Τεκτάς, ο οποίος σε συνεντεύξεις του μίλησε για παρεξήγηση. Κοιτάξτε, το θέμα του μικρού Χριστάκη το είχαμε θέσει αυτή η υπεπιτροπή για ανθρωπιστικά θέματα. Συνεδρίασε για περίπου 6-7 μήνες στον Ίδρα Παλάς και μετά, επειδή δεν υπήρχαν αποτελέσματα, αυτοδιαλύθηκε. Σε κάθε συνεδρία έμπαινε το θέμα του μικρού Χριστάκη. Οι τέσσερις Τουρκοκύπροι που ήταν εκεί απέναντί μας αρνούνταν να απαντήσουν. Εμείς δεν ξέρουμε, εμείς δεν είχαμε τέτοια πληροφόρηση, μα ο κύριος Δεκτάς μπροστά σας το είπε. Ρωτήστε τον κύριο Δεκτάς, αυτή είναι η απάντησή τους. Και δυστυχώς για μια περίπτωση δεν έδωσαν καμιά απάντηση που να δικαιολογεί τουλάχιστον αυτό το οποίο είχε μπει ο Ντεκτάς. Διότι για μας υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό. Αν δεν ήταν ο Χριστάκης, εφόσον μιλούσε για μικρό παιδί Ελληνοκύπριο, ποιο άλλο παιδί ήταν. Που τα στοιχεία που έχουμε τουλάχιστον δεν ξέρουμε να πήγε παιδί που αγνοείται στην Τουρκία και να επέστρεψε. Άρα το παιδί, όποιο και να ήταν, μένει στην Τουρκία και εν πάση περιπτώσει χάνεται η ζωή εκεί. Μάλιστα. Άρα είναι έναν άλυτο μυστήριο, μια παράλληλη πτυχή αυτή τη. Για το οποίο τουλάχιστον αναμένουμε ότι κάποια στιγμή και από καθαρά ανθρωπιστική πλευρά
και η τουρκοκυπριακή ηγεσία, αλλά και το νοσοκομείο στην Άγκυρα, το οποίο ήταν το κάποιον παιδί, το όποιον παιδί, θα πρέπει να δώσουν κάποιες εξηγήσεις, έστω και ύστερα από 45 χρόνια. Within a day or two, when I ask further questions, where is this boy or when can he come back, the answer came, sorry, it was a mistake. There is no such boy in Adana, there is no such person in our hospitals. I followed it vigorously. I wrote various letters to authorities here and in Turkey, and it just closed down. We couldn't get anywhere. From time to time, I am still saying I want to know because I was involved, and I still want to know what has happened, but I haven't got information. Very odd case, I think one of the oddest cases, and I really cannot answer that, and I'm very sorry that we gave all this hope to that girl, the lady, and then we let her down so badly. But I don't know, there is a mystery there, something which happened and which people do not want to speak about, and the whole thing is closed, I don't know. Μετά πώς επεράσαν τα χρόνια, μια γυναίκα μόνη σου με τα παιδιά που είχαν... Με τη δύναμη του Κυρίου, γιέ μου, με τη δύναμη του Κυρίου, βοήθησε μου ο Θεός. Επάντρεψα τα παιδιά μου, επάντρεψα τις κόρες μου, την Ειρηνούλα με την Νίκη που 8 ως 8. Με δίχα άντρα, μια γυναίκα ήμιση. Νύχτα μέρα ήμουν άρρωστη, νύχτα μέρα ήμουν άρρωστη, πιεσούμενη, σηκωνούνταν οι γυναίκες που πάνω να πάω δουλειά, να που κάπνει η μάμμα σας, πέφτει. Ερχούνταν το δίλι, σαν να πάνε στο σου, σαν πέναν να με δουν εμένα, να που κάπνει, πέφτει. Ώστε και έννησε η Ειρηνούλα μου τον Πέτρο, η σέπια μωρών στα σέρκα μου, ενεστηθήκα σε να γίνω γυναίκα. Ναι. Αλλά με τη δύναμη του Θεού, βοήθησε μου, δεν σε καλό πάντρεψα τη Θεού, δεν τυραννιστικά. Εσύ που έχουν μοιάθει όσοι έχουν και τους αντράς τους, σε κόμμα. Η υπόθεση του μικρού Χριστάκη απασχόλησε και στο παρελθόν την επικαιρότητα και ειδικά όταν εμφανίστηκε ένας Τούρκος από τα Άδανα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ήταν ο χαμένος γιος της κυρίας Μυροφόρας. Κάτι που διαψεύστηκε από την εξέταση DNA. Από ελεύθερο έχουν τα παιδιά μας και οι άντρες μας. Όλοι που ήρω, Χριστούλη μου. Όλοι που ήρω, να βοηθήσετε. The other case we investigated involves Mirafora Georgiou. Mirafora lost not only her husband, but her 5-year-old son, Christakis. She believes Christakis is still alive today. Ναι, μπρος, ποιος μιλά? Ένα παιδί 18-20 χρονών. Να μου κάνεις. Πώς πάεις? Λάλο του γιογέ μου, όποιος και να είσαι, ούτε σε κατάλαβα, ούτε σε ξέρω. Εν με ξέρεις. Όχι, λάλο του, πώς δεν ξέρω, για σε καμιά φορά. Ποιος είσαι, λάλο του, είσαι ο Εύης? Όχι, λάλο του, καλό, λάλο του, ποιος είσαι? Είμαι το μωρό σου, λάλη μου, και δια μιας, σαν να είσαι ένα πλάσμα του Θεού, και κλείσαν το. Τούτα όλα τα χρόνια υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις που κάποιοι είπαν σου κάτι για την τύχη του Χριστάκη. Ναι, ναι. Και έχω την ελπίδα μέσα μου ότι ο Χριστός δεν θα με φύγει να πάω χωρίς να τον δω.
Εσύ ακόμα πιστεύεις ότι είναι ζωντανός? Όχι, είναι ζωντανός. Δεν ξέρω τότε σίγουρα ότι είναι ζωντανός. Πώς το ξέρεις? Αν ήταν πεθαμένο το μωρό, το πιο εύκολο πράγμα για τους Τούρκους, και αν με πόξω έφκαλαν ένα λουκούν και βάλαν το μέσα, στο μήνα, στους δυο, στους τρεις, ένα γνώνι, είχε να βγάλουν να μου το φέρουν, που τους καλούν και διούν τους τα. Είχε να με έχουν τόσα χρόνια, να ξέρουν που είναι το μωρό πεθαμένο και να μην μου το δοκού. Γιατί έλαλουσα μου, πιάσει χαρτί μου τον Ερυθρό Σταυρό, έπεψε στο χαρτί ότι έπεσαν το μωρό, όχι. Εν τα είπες, εν τα λάλλεις, έλαλουσα μου. Οι Τούρκοι. Πιέ μου πιο άλλον εύκολο πράγμα ήταν για λόγου τους, να κάνω. Εγώ έμαθα που καλόν το πω και πιστεύω, εκείνο που μου το είπε, δεν θέλω να πω ονόματα και να δημιουργώ άλλα προβλήματα, αλλά το μωρό μου εμένα, ο γιατρός που το έγινε, είχε έναν ανιψιό αξιωματικό. Και δεν είχε μωρά. Σε λάλη του, ρε λάλη του, αν έβρισε κανένα μωρό του πολέμου, λάλη του, και ο τριό χρονό, πόνε οι γονιού, λάλη του, και σκορωθήκαν στον πόλεμο, φέρμου το. Λάλη του, και τούτος, έχω έναν πέντε χρονό. Φέρμου το σε κάμνη μου, λάλη. Σε πήραν τούτο. Έμασα ότι στείλαν το στην Αμερική και σπουδάσαν το γιατρό. Ρε να έρθει και σε ένα αρκάδι να θα ρίζει τις στράτες. Με κόφτη. Να έρθει μονιχά. Να το δω να πάρει ο ρηχό. Ανεώθηκες. Κάτι πρέπει να σημάται πέντε χρονών. Είναι δυνατόν τέλεια να τα εξήχασε. Αλλά άμα αν ήβρε γονιούς καλούς, τσι είχαν το στα όπα όπα, τσι δεν ήξερε με πολλά πράγματα που να πάει να γυρέψει και να έρθει και παντρεύτη και έκαμε και μωρά, για να με φανεί, πρέπει να κόψε μούτι. Κάποιες συγκυρίες δικαιολογούν απόλυτα αυτό το οποίο, την πεποίθηση της κυρίας Μυροφόρας, αυτό το οποίο πιστεύει ότι το παιδί της πρέπει να ήταν ζωντανό. Βεβαίως, αν είναι ζωντανό, κανείς μας δεν ξέρει, για να είμαστε και σωστοί με τη συνείδησή μας. Όλοι ελπίζουμε και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία ασφαλώς. Ξέρετε, βλέποντας την κυρία Μυροφόρα, σου δημιουργούνται έτσι συναισθήματα τα οποία έχουν να κάνουν σχέση ακριβώς με αυτόν τον πόθο και σου μιλάει και τη βλέπεις ότι σου λέει και το πιστεύει ότι το παιδί της είναι ζωντανό. Και είναι ακριβώς αυτό που αναδεικνύει και το ανθρωπιστικό ζήτημα. Ακριβώς η κυρία Μυροφόρα, όπως και άλλες μανάδες αγνωμένων, είναι ακριβώς η προσωποποίηση αυτού του δράματος, που δεν είναι μόνο η εξαφάνιση κάποιου. Είναι το να μην γνωρίζεις για 40 χρόνια τι έχει γίνει το παιδί σου. Δηλαδή, το μεγάλο δράμα είναι η άγνοια. Στις περιπτώσεις που γίνεται ταυτοποίηση, ξέρεις, παίρνει και η ιστορία την πορεία της και ξεκινά και η ψυχή και αποδέχεται την κατάσταση. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι όταν σου δοθεί το δικαίωμα να θρηνήσεις κάποιο, είναι θέμα χρόνου να το ξεπεράσεις. Τόσα χρόνια μετά που περάσαν, τι έγινε που σε κρατά δυνατή? Ο Χριστός, όταν να μου το φέρει. Να είναι μέρα να μου το φέρει, έτσι θα με φύγει έτσι. Πριν κλείσω τα μάτια μου, να έρθει το μωρό. Συνή που το ανιώσαγε μου, γενικά γονή του πιο. Εγγυάρει να φύγει τους γονιούς του και να έρθει κοντά μας. Πέντε χρονών μωρό, να μας εξήχασε μας. Ανιώσαν το σύνη, σπουδάσαν το, επαντρέψαν το, έκαναν τον νέο χαριζωμένο τεβέντη, πες και να το να είσαι γιον και κορένισα μετά του. Τούτη πληροφορία εσίουρη πιστεύεις? Εγώ πιστεύω. Δεν τον κόφτει τον άντρον να έρθει να μου πει ψέματα, μάνα μου. Τι τον κόφτει? Ψέματα πάει να πεις έτσι πράγμα κανένου άλλου. Δεν είναι μωρά που παίζουν πυρηλιά και να πω ψέματα. Είναι ανθρώποι μεγάλοι.
Δεν σε πιάνει μας η τηλεόραση. Γεια μου, κλείσετε. Κλείστε. Κλείστε. Η κυρία Μυροφόρα σε αυτό το σημείο μας ζήτησε να κλείσουμε τις κάμερες και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο πρόσωπο που της έδωσε την πληροφορία, καθώς και σε ενέργειες που έχουν γίνει. Σε πήγαν και λαλί μου, όπως μου τα είπε σε σου λαλί μου, τα ίδια τα απαράλλαχτα είπε μου τα ζεσίνος. Έχει την πληροφορία καλή. Επίγαν τρεις φορές ώσπου να τον έβρεπε μου. Άρα κάποιος τον ήβρεν σου είπε. Ναι. Τόσα που κάνουμε, τόσα που τούτο με δυνατόν τώρα, δεν ακούει τίποτε σε να διερωτηθεί μόνον του. Τούτο σένα ήταν και είπε, λέει, νομίζω το μωρό μου γυρεύκεται είμαι εγώ. Ο άλλος. Ναι, τούτος που μου τα αλήθεια. Τι έγινε που σε κάνει να πιστεύεις ότι μπορεί να είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Γιατί ρωτώ σε, γιατί ξέρεις, ήταν τόσο μεγάλο το κακό τότε, πολλά ελεχθήκαν, ήταν λάθος. Γιατί το πιστεύεις ότι τσιν το μωρό εν το δικό σου και πού βρίσκεται τώρα. Άγκυρα. Τούτη πληροφορία ποτέ την έμαθετε. Ήταν μια ημέρα της Αγίας Κυριακής. Σε ποια σπερινώνεγιο. Και που τέλειωσε ο πάτερ, πιάθηκε ο Γενέζης που τη λύση είναι Κυριακούες. Καλή, καλούς έτσι δεν λαλού. Είπαν του πάτερ να μας κάνει μια παράκληση, λαλείς και τα μωρά στο σχολείο αύριο έχουν μάθημα και να μας κάνουν. Άμα και άκουσα σε γιο έτσι, λαλό μην είσαι σου. Οι Γενέζες στεκούνταν γιο εγωνάτησα, καστήν της Παναγίας. Είπα της, ώστε να ξημερώσει ο Θεός, λαλό της, να μου φανερώσεις έναν καλό χαμπάρι για το μωρό μου. Ήστα έσω. Έπιασε τον πόπια και πήγαινα να πάω στα Λατσά να χαιρετήσω την αγκόνισσα μου, γιατί του γιού μου η κόρη του Εγκάλια. Ήταν η μάμα της και ο αμπάς της Κυριάκος και Κυριάκου και έφκαλαν Εγκάλια. Σαν επίαινα, ήβρα τον άνθρωπο του τον ομπρός μου. Δηλαδή, μπορεί να μπουκάμετε και που πήγετε. Λαλό του λέει ότι ποτέ να κάνουμε μάνα μου, λαλό του εμπεθαμένη ζητιό και ο άντρας μου και το μωρό μου, λαλό του και καθερούμε να μας δώχουν τα λείψανα τους. Να τους τάψουμε και εμείς, λαλό του να φύγουμε που είναι έννοια. Έτσι, στα έτσι είπε μου την κουβέντα νουλή και από τότε σπίγονε ξαναήρθηκα οι ονοί και έχω τούν την ελπίδα μέσα μου και λαλό του σας τον είναι τούτος. Θέλεις να ελπίζεις και εσύ ότι... Αλίμονο, αλίμονο. Αν και να μου πούν ότι πέθανε και το μωρό, επειδή έπιεντζε η Άννα και ήταν αγαπημένη και από τούτη, πάλι να μαραζώσω, αλλά να χαίρουμε που μαζί και δάθηκε και παίζω. Η Άννα στην οποία αναφέρεται η κυρία Μυροφόρα είναι η μικρή της κόρη, η οποία απεβίωσε δύο μόλις χρόνια μετά την τουρκική εισβολή από ιατρική αμέλεια. Η Άννα είναι το άλλο σου το μωρό που έχασες. Ναι, ναι, την πιάμε. Η Άννα είναι με την ποθιούα. Ναι. Που το χωρκό μου φέραμε στην τη φωτογραφία. Πώς έπεθανε η Άννα. Έκαμε το τυφλό εγχείρηση, γιέ μου. Και έτσι σε 17 μέρες και Δευτέρα άνοιξε να μου τη φέρω. Και πήρα έτσι τα ρουχούθια της ούλα να τα εμπιάσω. Σάββατο μεσομέρι δεν πέθανε ο παπάς μου. Ο παπάς μου ήταν γέρος και άρρωστος και καρτερούσαμε τον να πεθάνει. 11 η ώρα το Σάββατο πήγαινε ο παπάς μου και όση ώρα 9 τη νύχτα πήγαινε το μωρό. 17 μέρες μες στο νοσοκομείο. Ήρθε και ο αρφός μου από την Αθήνα να παίξει τους γιατρούς. Αφού κανένας δεν μας είπε ότι είπε ασυλλαλή, έσελε μια νένα συγκυράν Κυριακή και δεν την είχαν να το τη βάλουν. Εσύ τα σιλελίρες, δηλαδή, τους είναι εσύ. Γιατί μας είπετε να τη φέρουμε εμείς, δηλαδή, να τη κουράσουμε εμείς. Ελία κακά που έθενε η αρφή μου τώρα, και βάλετε τη σάλα, μπήκανε, κλειωθήκαμε στην κάμερα, οι ιατρείς δεν ευχήκα. Κύριε Σεργίνη, εσάς ποια προσωπική ιστορία σας συνδέει με το κεφάλαιο των αγνοωμένων. Είναι ο αδερφός μας ο πιο μικρός, ο οποίος αγνοείται από τις 15 Αυγούστου στο ύψομα της Λαβάτσα. Έκανε τη θητεία της τότε, σαν έφεδρος αθυπολοχαγός. Και μετά από μάχη που έδωσαν με το, ένα τουρκικό τάγμα εξυπτωτιστών,
βομβαρδίζονται από την τουρκική αεροπορία και από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον σκοτώνονται όλη τη δημιουργία, 23 άτομα. Αρκετού από αυτού βρεθήκαν υπολείμματα οστών, τα οποία δεν έχουν δώσει όλα DNA. Δυστυχώς για τον αδερφό μου και ακόμα τρεις δεν έχει βρεθεί τίποτα. Ελπίζουμε όμως πως σύντομα θα πρέπει να έχουμε νέα και για τον αδερφό μου όπως και για τους άλλους. Τι μνήμες έχετε από αυτόν τον άνθρωπο? Ήταν άλλο βεντόπεδο. Ήταν ένα και 90. Ήταν ο καλύτερος μπασκετπολίστας της ΕΠΑ τότε στη Λάρνακα και μετά στον Ολυμπιακό εδώ. Απολυόταν εκείνες τις μέρες, τον έκοψε μέσα το πραξικόπημα και η εισβολή και χάνεται εκεί. Ποια ήταν η τελευταία εικόνα που έχετε από τον αδερφό σας? Ήμουνα και εγώ τότε ως έφεδρος στο στρατό. Είχε έρθει λίγες μέρες πριν τη δεύτερη εισβολή και σαν μεγαλύτερος του είπα προσέχετε και μου λέει ναι, φαίνεται ότι τα πράγματα είναι προδομένα και σίγουρα όλοι πρέπει να προσέχουν. Θέλουμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας Εσλαμοί, Τούρκοι. Ξέρανε ποιοι είναι οι ένοχοι. Ο άντρας μου απήχθη την τρίτη ημέρα του πραξικοπήματος από το σπίτι μας η ώρα 11 τα μεσάνυχτα και δολοφονήθηκε ψυχρό μετά από βασανιστήρια. Γυναίκα που χάσε το παράθυρι σου, γυναίκα που χάσε τις λεμονιές σου, γυναίκα που χάσε τους ερωτές σου, γυναίκα της Κύπρου αδερφή μου σε χαιρετού. Γυναίκα, πάρε τα παιδιά στην αγκαλιά, πάρε γυναίκα τα παιδιά, είναι μικρά και ανήμπορα, είναι μικρά και φοβισμένα. Γυναίκα, πάρε τα παιδιά στην αγκαλιά. Γυναίκα, πάρε τα παιδιά στην αγκαλιά, γυναίκα με τα πόδια σου γυμμένα, προχώρα στον δρόμο για την ελευθερία, προχώρα στον δρόμο για την ελευθερία. Σε ό,τι αφορά ευρύτερα το θέμα της διακρύβωσης της τύχης των αγνοωμένων μας, από το 2004 που ξεκίνησε τη λειτουργία της η Διερευνητική Επιτροπή, δεν έχουν ταυτοποιηθεί ούτε καν οι μισοί. Και αυτό κυρίως λόγω των προσκομμάτων που θέτει η τουρκική πλευρά για περιοχές οι οποίες εμπίπτουν μέσα σε στρατιωτικές ζώνες. Όπως είναι γνωστό, με το θέμα εδώ και αρκετά χρόνια ασχολείται μια Διερευνητική Επιτροπή, η οποία είναι όργανο των Ηνωμένων Εθνών, έχει διεθνή αναγνώριση και καλώς ή κακώς έχουμε θέσει όλα μας τα αυγά σε αυτό το καλάθι. Μια και ουσιαστικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος διερεύνησης ή άλλος μηχανισμός διερεύνησης που να γίνεται αποδεκτός από τουρκικής πλευράς. Σφαλώς έχουμε αποταθεί και σε διεθνείς άλλους οργανισμούς όπως τη Διεθνή Αμνηστία, το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό κλπ. Αλλά οι Τούρκοι έχουν δεχθεί να συνεργαστούν μόνο στα πλαίσια αυτής της Διερευνητικής Επιτροπής, η οποία, ναι, οι όροι εντολής της παρουσιάζουν αρκετές αδυναμίες. Ως οργάνωση και ως συγγενείς, στεκόμαστε δίπλα από αυτή την Επιτροπή και η προσπάθειά μας είναι να της δώσουμε τα εχέγγυα εκείνα τα οποία να καταστεί όσο γίνεται πιο αποτελεσματική και αν είναι δυνατόν να μάθουμε για την τύχη και το τελευταίο αγνοωμένο. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, τεχνιώντας η τουρκική πλευρά παρεμβάλλει εμπόδια. Με συνήθως, όπως είναι, ότι εδώ δεν μπορείτε να κάνετε έρευνα διότι είναι στρατιωτική ζώνη, εκεί δεν μπορείτε να πάτε διότι πρέπει να έχουμε την έγκριση του τουρκικού στρατού. Υπάρχουν αυτά, τα οποία είναι δυσκολίες, παρεμβάλλουν εμπόδια, αλλά θέλουμε να ελπίζουμε ότι με τη σωστή διαχείριση από τη δική μας πλευρά
θα μπορέσουμε να τα υπερπηδήσουμε. Πώς είναι οι Ελληνοκυπροί σήμερα που ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί? Τουλάχιστον τα τελευταία αποτελέσματα ήταν ότι από τους 1.619 γνωμένους μας έχουν ανεβρεθεί και ταυτοποιηθεί περίπου 700. Δηλαδή δεν έχουν εγκαλύψει ούτε τα μισούς και είναι αυτό που μας ενοχλεί, είναι αυτό που μας απασχολεί και είναι αυτό που πρέπει να βρεθούν τρόποι να λυθεί. Διότι αν πάμε με τους ρυθμούς που πάμε σήμερα και τα πράγματα δυστυχώς όσο πάνε δυσκολεύουν. Διότι τα πρώτα χρόνια οι αριθμοί ήταν πολύ πιο μεγάλοι αυτών που ανεβρίσκαμε, διότι υπήρχαν οι πρώτες πληροφορίες που ήταν και πιο δυνατές. Όσο πάνε οι πληροφορίες λιγοστεύουν και ασφαλώς οι αριθμοί που μιλούμε τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι απελπιστικοί. Σαν πρόπερση μιλούμε ότι βρεθήκαν 7-8 άτομα μόνο, έναν ολόκληρο χρόνο. Δηλαδή με αυτούς τους ρυθμούς θα χρειαστούμε άλλα 50 χρόνια. Πράγμα που δεν θα ζει κανείς μας και ίσως να μην μιλάμε πια για γνωμένους. Ίσως να μιλάμε πια για ιστορικά δεδομένα. Γι' αυτό πρέπει και είναι υποχρέωση όλων μας και ιδιαίτερα των κυβερνήσεων, της κυβέρνησης μας και εμάς και της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά προδίστως των Ηνωμένων Εθνών, κάτω από την αιγίδα των οποίων είναι αυτή η Διερευνητική Επιτροπή, να ενδύνουν τις προσπάθειές τους να πείσουν και να επιτύχουν οι πληροφορίες που ξέρουμε ότι υπάρχουν σε κάποια αρχεία να δοθούν στην Διερευνητική Επιτροπή έτσι που να ανεβρεθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός αγνωμένων. Και όταν μιλώ για αγνωμένους, μιλώ και από τις δύο πλευρές. Σωστό. Και στις δύο πλευρές υπάρχουν και μανάδες και γονείς. Μπράβο. Αυτό το οποίο εμείς σαν συγγενείς αγνωμένων λέμε εδώ και πολλά χρόνια είναι ότι ο πόνος, ο ανθρώπινος πόνος δεν έχει ούτε χρώμα, ούτε εθνικότητα, ούτε θρησκεία. Δηλαδή η μάνα που έχασε το παιδί της πονεί το ίδιο με τη δική μου μάνα. Και πρέπει και αυτή να μάθει όπως και η δική μου μάνα. Πώς άντεξες τόσα κακά που σου έτυχα? Είναι η δύναμη του Κυρίου, είναι η δύναμη του Θεού. Είναι η δύναμη του Θεού. Και πας στα αγωνούθια, είπες του πρώτα πας στον Πέτρο. Πόσους έχεις? Τώρα έχω 10. Θα σου ζήσουν και ήταν καλά 10. Και εσείς έτσι όχι να τους πάνω, είσαι μια κόρη, δεν κούκλα, εσύ τόσο. Αγαπούς, έρχονται πολλά, δάμε. Πολλά. Πολύ που γυρώ. Τόσα κακά που σου ετύχαν που την εισβολή, κρατάς κατζίες μέσα σου? Τίποτε. Ούτε με κανέναν, τίποτε. Μη κακό να πάθουν κακό. Πελοκοπελούθια ήταν, παίξαν τους, έκαναν τους, αλλά εν καιρό να πω τόσο για λόγους τους. Μη κακό να πάθουν κακό. Ήταν η τύχη μας, ήταν γραφτό μας να το πάσουμε. Όχι. Και ελπίζουμε ακόμα. Ναι. Δεν ελπίζω να είναι η τελευταία, να γίνει κάτι. Δεν κρύβαν τόσα χρόνια να πάνε όλα χαμένα. Τουλάχιστον, έτσι θέλω που λαλούν πολλέ να το δω σήμερα και αύριο να πεθάνω. Εγώ θέλω να το δω, να ζήσω μετά του, να το χαρώ και ύστερα. Να με φύγει ο Θεός. Να έρθει το μωρό μου να το περιχαρώ, σε εκείνον και τα αγκονούθια μου. Τώρα που μας τα λαλείς, είναι μια παριορκά για σέναν να τα λέεις. Νιώθεις ότι είναι ακουστή κάτι και ελπίζεις, να ελπίζεις παραπάνω. Που τον έναν ως τον άλλον, που τον έναν ως τον άλλον, κάτι να είναι. Ολός λαλείς σπόρος. Ξέρει το ένας, δεν το ξέρει κανένας. Ξέρει το δυο, ξέρει το χωρκό. Καστερούμε μέρα νύχτα, λαλή. Καστερούμε μέρα νύχτα να φυσείς ένας αέρας εις τον τόπον τον καμένο πως ορεί ποτέ δροσιά για να φέξει καστερούμε πον αρτή τούτη μέρα πω να φέρει στον καθένα κέντρο σαν και πως πασά. Καστερώ και σπίζω και νομίζω ο Θεός έσα μου το χαλάσει το χατήρι.
Κυρίες και κύριοι, τι κι αν πέρασαν 46 χρόνια από την βάρβαρη τουρκική εισβολή. Όπως είδαμε, για κάποιους ανθρώπους όπως η κυρία Μυροφόρα, είναι ως να μην πέρασε μια μέρα. Εμείς να της ευχηθούμε να καταφέρει να εκπληρώσει τους πόθους της πριν φύγει από αυτή την ζωή. Καλή σας νύχτα.